Το νομοσχέδιο για την οργάνωση και τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών έχει περίπου 370 σελίδες και 480 άρθρα. Με πολλά τεχνοκρατικά στοιχεία, κατατέθηκε την Τετάρτη και μπήκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής σήμερα. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να έχει δοθεί περισσότερος χρόνος στα κόμματα και θεωρούμε ότι η βιασύνη είναι αδικαιολόγητη. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ισχυρός μηχανισμός του αστικού κράτους και με την ευθύνη που έχει προωθεί τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της αστικής τάξης, τις διεθνείς σχέσεις, τις διακρατικές σχέσεις της χώρας με αυτό ακριβώς το κριτήριο και με ειδική αποστολή την εκπροσώπηση στους διεθνείς υπεριαλιστικούς οργανισμούς και ενώσεις όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλες προσωρινές ή μονιμότερες συμμαχίες. Πάνω σε αυτά τα θεμέλια και στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του αστικού κράτους εισάγονται αλλαγές για να γίνει πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης το Υπουργείο Εξωτερικών, πιο αποτελεσματικό στην υλοποίηση της στρατηγικής του κεφαλαίου. Ο προσανατολισμός... Παρακαλώ λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, για να ακούγεται ο... Ο προσανατολισμός αυτός που διαπερνά το ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αφορά και τις προηγούμενες, τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από τεχνικές αλλαγές που γίνονται στη θητεία της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, αναδιατάξεις σε διευθύνσεις και σε άλλους τομείς λειτουργίας, αλλαγή προτεραιοτήτων και ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριε Υπουργέ, έχουν προβλήματα, όπως έχουν και άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Και το ΚΚΕ παρεμβαίνει για τους μισθούς, τις συντάξεις, τα εργασιακά δικαιώματα, την υγεία, τη μόρφωση των παιδιών τους, για τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, των νέων μητέρων, για άλλα προβλήματα. Παρεμβαίνει για τα προβλήματα των μεταφραστών και των διερμηνέων, των διπλωματικών υπαλλήλων στις πρεσβείες και στα προξενία στο εξωτερικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας προσπαθεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των προβλημάτων τους, στη διεκδίκηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Γι' αυτό και σήμερα θέλουμε να αναφερθούμε σύντομα στην αδικαιολόγητη μείωση των οργανικών συνθέσεων των διπλωματικών υπαλλήλων και στο χρόνιο πρόβλημα της ασφαλιστικής τους κάλυψης, ιδιαίτερα της ασφάλισης των μελών των οικογενειών τους στα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δομές αυστηρότερου ελέγχου και χειραγώγησης, όπως αυτές που αφορούν την αξιολόγηση των υπαλλήλων με κριτήρια σκοπιμότητας και ενσωμάτωσης στην αντιλαϊκή στρατηγική, αλλά και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, για τα οποία έχουν εκφραστεί ήδη διαφωνίες από τους εργαζόμενους του Υπουργείου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας εκφράζει την αντίθεσή του στη διάλυση της μεταφραστικής υπηρεσίας και στηρίζει το αίτημα του Συλλόγου των Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών και των άλλων μεταφραστών για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια της συζήτησης θα θέσουμε και άλλα ζητήματα. Όμως, η αιτιολογία ότι η διάλυση της μεταφραστικής υπηρεσίας περιορίζει τη γραφειοκρατία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, με την έννοια ότι να μιλάμε για ένα μεγάλο οργανισμό, ένα μεγάλο Υπουργείο που ασφαλώς είναι κατεξοχήν γραφειοκρατικός οργανισμός. Το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί κάθε φορά την κυβερνητική πολιτική και ανεξάρτητα από τις αλλαγές που γίνονται
στη διάταξη των υπηρεσιών με λιγότερα ή περισσότερα ψηφιακές τεχνολογικές εφαρμογές, η ταξική του φύση δεν αλλάζει. Επειδή γίνεται αναφορά στο επιτελικό αστικό κράτος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι αυτό έχει ήδη κριθεί. Κρίθηκε με το χιόνι και τις πλημμύρες, στην πανδημία και την καπιταλιστική κρίση, και εδώ αποδεικνύεται πως είναι στην υπηρεσία των μεγάλων συμφερόντων, καταπατά τις λαϊκές ανάγκες και φέρνει τραγωδίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετεί την αναβάθμιση των συμφερόντων των ισχυρών οικονομικών ομίλων και τώρα τίθενται κριτήρια για να μπουν πιο ισχυρές βάσεις στην αποτελεσματικότητα και εντατικοποίηση της δουλειάς των υπηρεσιών, στην υλοποίηση των επικίνδυνων κυβερνητικών αποφάσεων και τις υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την αναβάθμιση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόκειται για προσαρμογές που αντιστοιχούν στην κλιμάκωση των ανταγωνισμών και την πολιτική της βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό ενισχύονται συγκεκριμένοι τομείς. Επιχειρείται να δοθεί όθηση στην οικονομική διπλωματία και στους σχετικούς μηχανισμούς για την οικονομική πολιτική διείσδυση στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τον Περσικό κόλπο και άλλες περιοχές. Το αστικό κράτος ανοίγει το δρόμο στα μονοπόλια, στα μεγάλα συμφέροντα, χρησιμοποιώντας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό που για σας, κύριοι της κυβέρνησης και της αστικής αντιπολίτευσης, θεωρείται πλεονέκτημα για το οποίο καυχέστε, για το λαό σημαίνει ενίσχυση ενός γραφειοκρατικού και πολυέξοδου μηχανισμού που δεν έχει σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Αντίθετα, οι λαϊκές δυνάμεις μπαίνουν συνεχώς σε μεγαλύτερους κινδύνους λόγω της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πρώτα απ' όλα στους ανταγωνισμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν ή τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη. Αυτά τα κριτήρια επιβάλλεται να συγκεντρώσουν την προσοχή των εργαζομένων και να δούνε πως πίσω από τις αλλαγές και τους εξυγχρονισμούς του αστικού κράτους, πίσω από τις σχετικές αναδιαρθρώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, προβάλλει η επιτάχυνση της εφαρμογής της αντιλαϊκής στρατηγικής. Το Υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει να εκπληρώσει πιο επιθετικό ρόλο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα στην προώθηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει όλες οι κυβερνήσεις απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη συμμαχία, να αντιστοιχηθεί με τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030, το παγκόσμιο ΝΑΤΟ όπως το αποκαλούν, ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας να συμμετέχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε επικίνδυνες αποστολές σε όλη την Ιδρώγειο. Το Υπουργείο Εξωτερικών επί Νέας Δημοκρατίας υπέγραψε την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα διαπραγματεύεται ανανέωση της συμφωνίας με πενταετή ισχύ, ισχυροποίηση του καθεστώτος των Αμερικάνικων βάσεων και επέκταση ώστε δίπλα στις βάσεις της Σούδας, της Λάρισας, του Στεφανοβίκιου, της Αλεξανδρούπολης να προσθεθούν και άλλες βάσεις σε πάνω από 20 περιοχές της χώρας που διαμορφώνουν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση το επόμενο διάστημα. Ο μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής και άμυνας προσαρμόζεται στο στόχο της μετατροπής της Ελλάδας σε ορμητήριο υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διακρατική υπεριαλιστική ένωση. Η αποκαλούμενη
παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραπέρα στρατιωτικοποίησή της, η συγκρότηση στρατιωτικοπολιτικών μηχανισμών όπως η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η γνωστή PESCO, σημαίνουν νέα βάσανα για τους λαούς. Εμπλοκή της Ελλάδας σε περισσότερες πολεμικές αποστολές που σχεδιάζονται και προωθούνται από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας στα πλαίσια των κεντρικών κυβερνητικών αποφάσεων. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, καλούνται να εξετάσουν ουσιαστικά γιατί τόσα χρόνια σε συνθήκες βαθιάς εμπλοκής στην Ευρωατλαντική Συμμαχία επιδεινώνονται, οξύνονται παραδείγματος χάρη οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ενισχύεται η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμα και των συνόρων, και μπαίνει σε πιο επικίνδυνη φάση το Κυπριακό και η Κύπρος κινδυνεύει με οριστικοποίηση της διχοτόμησης. Η πράξη αποδεικνύει πως αυτό που καθορίζει τη στάση των υπεριαλιστικών συμμαχιών είναι τα συμφέροντα των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Η στρατηγική σχέση που διατηρούν με την τουρκική αστική τάξη, την οποία προκειμένου να κρατήσουν στο δυτικό στρατόπεδο, στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, δεν δίστασαν και δεν θα διστάσουν να δώσουν τα μεγαλύτερα ανταλλάγματα σε βάρος ακόμα και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών χειρίζεται διαχρονικά τα ζητήματα της οικοδόμησης και ανάπτυξης της συμμαχίας με το Ισραήλ, το οποίο με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών λειτουργεί ως αιχμή του δόρατος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ευρύτερα, διατηρώντας την κατοχή και σφαγιάζοντας τον Παλαιστινιακό λαό. Προωθεί τις συμμαχίες με τις μοναρχίες του κόλπου, φτάνοντας μέχρι του σημείου στήριξης της Σαουδικής Αραβίας με τους πυράβλους Patriot κατά του Ιράν, βάζοντας τη χώρα και το λαό σε μεγάλες περιπέτειες, σε μια θερμή εστία που είναι έτοιμη να εκραγεί. Έτσι, τόσο με το σημερινό, όσο και με το νέο οργανοδιάγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών θα υλοποιείται η ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Το νομοσχέδιο αναφέρεται και στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας διατηρεί πολύχρονες και ουσιαστικές σχέσεις με τους Έλληνες μετανάστες, εργαζόμενους στο εξωτερικό, και θέλουμε να σημειώσουμε πως το βασικό ζήτημα δεν είναι τι λέει η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου ή τι αναφέρεται σε βαρύγδουπες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Το βασικό είναι τι έχει γίνει στην πράξη για τους Έλληνες μετανάστες, για τους απόδημους και ιδιαίτερα για τους νέους μετανάστες. Τι έχει γίνει με τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ακόμα και για τη μόρφωση των παιδιών τους. Το βασικό είναι τι λένε, τι νιώθουν οι μετανάστες για την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις. Τι έχει καταγραφεί για το Συμβούλιο του Απόδημου Ελληνισμού και το ρόλο του. Οι ήδη υποβαθμισμένες ελληνικές κοινότητες και οι ομοσπονδίες τους υποκαθίστανται από διάφορες οργανώσεις, οικονομικά λόμπι, με διασυνδέσεις με υπεριαλιστικούς μηχανισμούς. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αναβαθμίζοντας το ρόλο των διαφόρων επιχειρηματιών και χορηγών. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού λειτουργεί ως κυβερνητικό όργανο και με το νέο νομοσχέδιο ενισχύεται η προσπάθεια χρησιμοποίησής του για την υλοποίηση επιχειρηματικών στόχων, δίνεται πιο ισχυρό χτύπημα στο μεταναστευτικό κίνημα. Τέλος, το νομοσχέδιο διαιωνίζει το πρόβλημα της στελέχωσης και λειτουργίας των προξενικών αρχών στις χώρες με μεγάλη παρουσία μεταναστών.
Για παράδειγμα, στη Βρετανία το μοναδικό σημείο επαφής με το ελληνικό κράτος είναι το προξενικό γραφείο του Λονδίνου. Στη Γερμανία έκλεισαν τα προξενία, παραδείγματος χάρη στην Ιρεβέργη, στη Λειψία, το Ανόβερο, και μειώθηκε το προσωπικό στο Μόναχο. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει στις σκανδιναβικές χώρες και αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε λίστες αναμονής για στοιχειώδη ζητήματα και ταλαιπωρούν τους μετανάστες. Είναι φανερό ότι στη βάση των παραπάνων το ΚΚΕ αντιτίθεται και θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.